Η αντισαγγελές Αλεξανδρούπολης πρότεινε την παραπομπή σε δίκη καθώς και την αποφυλάκηση των τριών αποκαλούμενων σερίφιδων. Σύμφωνα με την αντισαγγελία προτείνεται η παραπομπή των τριών προσωρινά κρατούμενων για το επεισόδιο που είχε λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη τον περασμένο Αύγουστο όταν οι αποκαλούμενοι σερίφιδες έβαλαν τους παράτυπους μετανάστες μέσα σε κλουβί και το ανέβασαν με βίντεο σε προσωπικό τους λογαριασμό στα social media. Την αποφυλάκηση των τριών προσωρινά κρατούμενων ζήτησε με πρότασή της η αντισαγγελέας Αλεξανδρούπολης προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Οι προσωρινά κρατούμενοι, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά δικημάτων, φέρεται πω φυλάξαν 13 παράτυπου μετανάστε από το Πακιστάν και τη Συρία, κατηγορώντα τους ο το βίντεο ω εμπριστές του δάσου. Η αντισαγγελέα στην πρότασή τη προ το Συμβούλιο Πλημμυριοδικών ζήτησε την παραπομπή των προσωρινά κρατούμενων σε δίκη για τα δικήματα που κατηγορούνται και την αντικατάσταση τη κράτησή του με περιοριστικού όρου έω ότου εκδικαστεί η υπόθεση όπω είχε γίνει στην αρχή τη σύλληψή του. Στη πρότασή τη, η Αντισαγγελέα Αλεξανδρούπολη επιβεβαιώνει τι έω τώρα κατηγορίε, περιγράφοντα ότι οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν μετανάστε σε δασικέ περιοχέ τη Αλεξανδρούπολη στη χρονική περίοδο που οι καταστροφικέ πυρκαγιές έπληταν την περιοχή, όμω κρίνει πως δεν είναι επικίνδυνοι να διαπράξουν παρόμοια δικήματα και του χαρακτηρίζει εθελοντέ περιφρούρηση.